Καθ' όλη τη διάρκεια της Παρασκευής, τα μέλη των σωστικών συνεργείων ανέσυραν σωρούς από τα ερείπια του κτηρίου 9 ορόφων που χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο στην ουκρανική πόλη Ουμάν. Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και 4 παιδιά. Άλλοι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Ντνίπρο μετά από νυχτερινή επίθεση, κατά την οποία η Ρωσία εκτόκωσε περισσότερους από 20 πυράβλους τύπου κρούζ. Περιμέναμε βοήθεια και προσπαθούσαμε να συγκεντρωθούμε μόνο σε αυτό. Όταν βγήκαμε έξω, αισθανθήκαμε πολύ άσχημα. Πήγαμε στο νοσοκομείο. Μας έδωσαν κάποια φάρμακα. Τώρα θέλω να δω τα παιδιά μου, νεκρά ή ζωντανά. Ο Ουκρανός πρόεδρος, που συναντήθηκε με τον Τσέχο ομολογό του, ζήτησε να κρατηθεί ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.